ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Γύρισμα προς τα πίσω, πιέζουν τώρα ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει παραγίνει το λάθος, βγαίνει ο Μπογκατίνοφ και μόλις που προλαβαίνει. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το λάθος που παρολίγο να στοιχήσει το γύρισμα προς τα πίσω από τον περατικό. Ο Φαν Κέσελ μπήκε στην φάση και ο Γκουστάβο τώρα κάνει την σέντρα για τον Μάτζι που έχει ευκαιρία, έκανε το σουτ πάνω στον το Σάντος. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή και μας δίνεται ευκαιρία να δούμε την προηγούμενη φάση. Δείτε τον Μάτζι πώς γυρίζει, κάνει το σουτ, πολύ καλή άμυνα από τον το Σάντος. Εκτέλεση ο Κυπριανού, Ζακπα. Ναι, με το αριστερό χέρι ο Κωνσταντίνος ο Ηλία. Πάρα πολύ καλή προπτική τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Φαν Κέσελ να μπαίνει στην περιοχή, να γυρίζει. Ο Σάλι, ο Γκουστάβο θα κάνει το σουτ και ο Μπογκατίνοφ θα πει όχι με μια εξοχή απόκρουση. Πώς ξεκινάει η φάση με την πολύ ωραία πάσα προς το μέρος του Φαν Κέσελ. Εναλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή μέχρι να φτάσει στον παίχτη που έκανε το σουτ για να αποκρούσει εντυπωσιακά ο Μπογκατίνοφ και εκτελεί τώρα το φάουλ για τους γηπεδούχους. Πέρασε μπάλα τον Ζάκπα, ο Μανρίκε. Γύρισμα από τον Ντο Σάντος. Έγινε η κεφαλιά πάνω από την εστία. Αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια καταγράφεται για τον Εθνικό από τον περατικό. Μικελί του έβαλε την μπάλα μπροστά και στην σέντρα απέναντι κεφαλιά από τον Ηλία. Μεγάλη απόκρουση γκολ. Ο Ζάκπα ανοίγει το σκορ για τον Εθνικό στο 23ο λεπτό. Στην πρώτη μεγάλη του ευκαιρία. Εδώ με την σέντρα του Μικελίτο φαίνεται να κινούνται στην ίδια ευθεία οι δύο επιθετικοί του Εθνικού. Η κεφαλιά από τον Ηλία και ο Ζάκπα έρχεται για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλάζουν την μπάλα εντός περιοχής για να γίνει το shoot out. Πέντε παίκτες του Εθνικού, πολύ καλή προπτική για αυτήν την επιθετική προσπάθεια. Με τον Κουζάπα να μπαίνει, να δίνει πάσα το σουτ που γίνεται από τον Κωνσταντίνο Ηλία πάνω στον νεόφυτο Μιχαήλ. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Εθνικό στο 32ο λεπτό. Και εδώ το φάουλ για το οποίο δόθηκε σωστά η κίτρινη κάρτα από τον Βασίλη Δημητρίου. Εδώ έγινε δυνατό φάουλ από τον Κουσάπα, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το δυνατό φάουλ με προτεταμένες τις τάπες από πλευράς του Κουσάπα. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Ανεβαίνει ο Μανρίκε, περιμένει ο Μάντζης απέναντι, περιμένει και ο Φαν Κέσελ, ο οποίος κατέβασε την μπάλα, έστειλε στον Μάντζη 1-1. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Στο 51ο λεπτό με τον πρώτο του σκόρερ. Ο Βασίλης Μάντζης χτυπά και στο δασάκι. Σημειώνει το τέταρτο του γκολ. Και εδώ φαίνεται η μπάλα να είναι στην ίδια ευθεία με τον σκόρερ. Τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Ο Φαν Κέσελ γυρίζει. Ο Μάντζης σημειώνει το 1-1. Εδώ είναι το φάουλ. Δυνατό από τον Μάντζη. Ο οποίος Μάντζης θα χάσει ένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Γκουστάβο έστειλε την σέντρα στην περιοχή. Ο Φαν Κέσελ από κοντά. Γκολ! Έχει σφυρίξει. Φάουλ. Ο Δημητρίου. Ηλία. Έπαιξε την μπάλα και τον βρήκε στη συνέχεια ο Μάριος Ηλία. Φάουλ. Εδώ ξανά προλαβαίνει την μπάλα και τον βρίσκει στη συνέχεια ο Ηλία. Μικελίτο, για να δούμε τον Ζάκπα να βεύγει στην πλάτη των αμυντικών και να πλασάρει από μακριά και να στέλνει την μπάλα out. Εδώ ο Μικελίτο, δείτε πως βρίσκει τον Ζάκπα, από μακριά το πλασέ, η μπάλα πάνω. Ο Μικελίτο μπήκε στην φάση και κέρδισε το φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Έχει βγει και η κίτρινη κάρτα. Με τα χέρια έκανε το φάουλ.
Χαραλάμπους εκτελεί, έπεσε στη γωνία και απέκρουσε ο Μιχαήλ. Πολύ καλή εκτέλεση, πολύ καλή και η αντίδραση. Και εδώ θα ξαναδούμε. Γιατί φάουλ που γίνεται πρώτα από τον Μαντζή, στη συνέχεια ωστόσο ο Χουντόπιακ ευκαιρία για τον Ολυμπιακό έδωσε στον Μαντζή, έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει ο Μπογατίνοφ στη σωστή θέση. Παρεμβαίνει. Και πάλι για τον Χουντόπιακ, πέρασε η μπάλα για τον Κονέ. Θα κάνει το σούτ πάνω στον νεόφυτο Μιχαήλ. Εδώ ξανά το σούτ από τον Κονέ. Έγινε η κεφαλιά από τον Κονέ, απέκρουσε ο Μιχαήλ, ήταν σε ετοιμότητα, βγήκε μπροστά από τον Μανρίκε. Πήγε να ευνηδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού, αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό. Είναι πολύ καλή πάσα για τον Μάντζη, απέναντι ζητά ο Φαν Κέσελ αμέσως. Έγινε η πάσα, ο Φαν Κέσελ προσπαθεί να βάλει την μπάλα μπροστά. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Φοβερό κόλλα τον Φαν Κέσελ, σχεδόν εκτός ισορροπίας. Κάνει μια στροφή στο σώμα του. Εδώ ξανά στο ξεκίνημα η φάση. Με τον Μάντζη να υποδέχεται να γυρίζει, ο Φαν Κέσελ δύσκολα. Κοιτάξτε πώς θα γυρίσει και αμέσως θα κάνει το σούτ. Έκανε στροφή 180 μοιρών στο σώμα του. Πήρε την σωστή τοποθέτηση για να στείλει την μπάλα στη γωνία του Μποκατίνοφ. Μικελίτο. Έστειλε τη σέτρα. Ο Κονέ από κοντά αποκρούει. Ο Μιχαήλ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Συνεχίζεται η φάση. Δεν μπορεί ο Κοστόφσκι. Οι δύο πρωταγωνιστές της μεγάλης ευκαιρίας νωρίτερα του Εθνικού και πάλι. Εδώ ξανά. Α, το φάουλ που έγινε από τον Ομαρ Χάνι. Και στη συνέχεια η μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Κονέ. Και την ενστικτόδη απόκρουση. Κέρδισαν το Ολυμπιακό. Η κάθετη πάσα προς το μέρος του Χάνι. Σηκώθηκε το σημειάκι απέναντι. Εδώ ξανά. Δεν υπάρχει offside. Καρουφαλιάς. Βρήκε τον Χάνι. Τον Γκουστάβο. Τώρα ο Χάνι μπαίνει στη φάση. Μαζί με τον Χουντόπιακο χάνει το γύρισμα. Φαν Κέσελ 3-1 Ολυμπιακός. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Ο Φαν Κέσελ γίνεται το πρόσωπο του αγώνα. Ήταν έτσι κι αλλιώς με το εκπληκτικό γκολ που σημείωσε νωρίτερα. Εδώ ξανά από το ξεκίνημα η φάση. Ο Γκουστάβο, ο Χάνι θα γυρίσει την πάσα και ο επερχόμενος Φαν Κέσελ θα στείλει την πάρα στα δίχτυα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.